Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ευχηθούμε καλή χρονιά. Έχει το δικαίωμα, κύριε συνάδελφε, έχει το δικαίωμα ο υπουργός. Θέλει να μιλήσει στην αρχή. Δεν θέλετε να τον ακούσετε? Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε υπουργέ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την εγγραφή μιλάτε? Για την εγγραφή. Μετά τον... ο πρώτος εισηγητής. Μετά τον πρώτος εισηγητή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση γίνεται σήμερα λίγες μέρες πριν τον αγιασμό και 11 μήνες μετά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Είμαστε εδώ για να μετρηθούμε όχι με τις δυσίωνες προβλέψεις και την καταστροφολογία που τόσο καιρό ακούγαμε, αλλά με αυτά που εμείς είπαμε πριν 11 μήνες και έχουμε πράξει. Είχαμε δεσμευτεί τον Οκτώβριο σε ένα εθνικό κοινωνικό διάλογο για την παιδεία χωρίς περιχαρακώσεις. Και τώρα αξιοποιούμε τα συμπεράσματα του διαλόγου. Όλες οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση για να πετύχουν έναν έχουν ως προϋπόθεση την εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό. Του εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας, γιατί να μην εμπιστευτούμε και την κρίση του για την πορεία της εκπαίδευσης? Άλλωστε το σχολείο ήταν και είναι πάντα οι άνθρωποι του, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και βεβαίως οι μαθητές. Η πρώτη πράξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν να επαναφέρει το κλίμα δημοκρατία στα σχολεία, να σταματήσουν οι εκδικητικές απολύσεις με το ψευδόνυμο της αξιολόγησης, να επιστρέψουν οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα και ακόμη να σταματήσει η κατρακύλα των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση στο 2,8 του ΑΕΠ, διότι αν κυβερνούσε ακόμη η συγκυβέρνηση Νουδού και Πασόκ, σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο που είχαν ψηφίσει, οι δαπάνες θα κατρακυλούσαν ακόμη περισσότερο στο 1,8 του ΑΕΠ. Και αυτή η διαφορά σε απόλυτους αριθμούς ισοδυναμεί με 175 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο φτωχότερο θα ήταν το ήδη φτωχό δημόσιο σχολείο στη χώρα μας. Σταματήσαμε λοιπόν την απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης. Θέσαμε ως προτεραιότητα το σχολείο ισότητας και ποιότητας. Σχολείο ανοιχτό, φιλόξενο και δημοκρατικό για όλα τα παιδιά που ζουν στη χώρα μας. Το άριστο σχολείο παντού και όχι λίγες εκατοντάδες σχολεία αρίστων σε ένα τοπίο καθημαγμένης πραγματικότητας για τα υπόλοιπα χιλιάδες σχολεία. Πολύ λόγος γίνεται για την αριστεία. Θα το κουβεντιάσουμε και σήμερα εδώ στη Βουλή. Δεν θα ήθελα να προκαταλάβω αυτό το διάλογο, αλλά γνωρίζουμε ότι πίσω από τη λέξη αριστεία διακυβεύονται διαφορετικές, μερικές φορές διαμετρικά αντίθετες πολιτικές. Υπάρχουν στοιχεία πως αυτή η επίκληση της λέξης αριστεία έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε όξυνση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων στα σχολεία. Στο νομοσχέδιο το οποίο έχουμε μπροστά μας αντιμετωπίζουμε πολλά κρίσιμα ζητήματα του σχολείου. Το ένα αφορά την ελληνόγλωση εκπαίδευση και θα μιλήσει μετά ο Υφυπουργός ο κ. Πελεγρίνης. Το δεύτερο ζήτημα αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση και έχει καταστεί αντικείμενο ενός έντονου δημόσιου διαλόγου. Το τρίτο ζήτημα αφορά την ειδική αγωγή και το τέταρτο ζήτημα αφορά το θέμα του προσφυγικού. Θα αναφερθώ εισαγωγικώς στα δύο ζητήματα που έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Ιδιωτική εκπαίδευση. Γνωρίζετε όλοι ότι υπάρχει συνταγματική επιταγή. Η εκπαίδευση δημόσια ή μη κρατική τελεί υποκρατική εποπτεία και έλεγχο, ακριβώς διότι το Σύνταγμα αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στην παιδεία είναι ενιαίο. Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια λοιπόν με βάση το Σύνταγμα δεν είναι αμυγής επιχειρήσεις. Η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι προϋπόθεση για την αξιοπιστία της εκπαίδευσης και του ιδιωτικού σχολείου. Δεν είναι συντεχνιακό δικαίωμα.
Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για τους δημόσιους τίτλους σπουδών που εκδίδουν τα ιδιωτικά σχολεία. Μπορούν να τελούν υπό το άγχος, το φόβο ή και την απειλή της ευνίδιας, ανετιολόγητης και συνήθως καταχρηστικής απόλυσης. Το δέχεται αυτό κανένας ως μια φυσιολογική κατάσταση? Η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών μετά τη μεταπολίτευση οδήγησαν με βάση και τη συνταγματική επιταγή στο νόμο Ράλι του 1977. Έχει σημασία να διαβάσουμε τα πρακτικά εκείνης της συνεδρίασης. Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Ράλης και τους βασικούς υποστηρικτές της ρύθμισης που σήμερα κατηγορείται ως σοβιετοποίηση της εκπαίδευσης, ο Ευάγγελος Παπανούτσος. Στα θεωρία και τότε όπως και σήμερα διακρίνω μια ιστορική φυσιογνωμία του κινήματος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, τον ιστορικό πρόεδρο της ΟΓΕΛΕ, τον Γιώργο Φυσάκη. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ αναλυτικά στο τι έλεγαν τότε ο Γιώργος Ράλης, ο Ευάγγελος Παπανούτσος. Θα αναφερθώ όμως σε ένα κείμενο το οποίο κατά τη γνώμη μου έχει σημασία, διότι απαντά με τρόπο σαφή στα όσα ακούγονται. Δεν τα υιοθετώ όλα, αλλά να τα ακούσουμε πριν τα απορρίψουμε. Λέει λοιπόν αυτό το κείμενο ενός προσώπου που αν του αποδώσουμε τους χαρακτηρισμούς που έχουμε δεχθεί αυτόν τον καιρό, πρέπει να είναι απαίδευτος, να είναι σοβιετόφρον, να είναι άνθρωπος της ίσονος προσπάθειας, να είναι άνθρωπος που θέλει να ισοπεδώσει τη δημόσια εκπαίδευση και ταυτοχρόνως να διαλύσει το ιερό δικαίωμα της ιδιοκτησίας στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Λέει λοιπόν αυτό το πρόσωπο, διαβάζω: «Η έλλειψη της μονιμότητας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν αποτελεί μειονέκτημα μόνο για τους εκπαιδευτικούς, που αν περιορίζεται σε αυτό θα είχε μόνο κοινωνική σημασία, προκαλεί σειρά άλλων ανομαλιών. Οι διδάσκοντες εξαρτώνται πλήρως από τον εργοδότη, που έχει ως βασικό στόχο το κέρδος. Και όσο περισσότερο εξαρτάται αυτός που διδάσκει από τον εργοδότη, τόσο περισσότερο είναι το σχολείο επιχείρηση και τόσο λιγότερο σχολείο και εκπαιδευτήριο. Η ανασφάλεια δε αυτή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών οδηγεί αναγκαστικά σε σειρά υποχωρήσεων που τελικά καταλήγουν σε βάρος της εκπαιδεύσεως. Ιδιαίτερα εμφανές γίνεται αυτό στην κατηγορία εκείνη των ιδιωτικών σχολείων που συγκεντρώνουν μαθητές που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν στο δημόσιο σχολείο». Και συνεχίζει: «Η πρώτη υποχρέωση που θα έπρεπε να επιβληθεί στους επιχειρηματίες, παύλα πολιτές παιδείας», αν τα λέγαμε αυτά εμείς σήμερα, θα είχαμε ακούσει επισταλλινισμό πολλές κατηγορίες, «είναι η μονιμότητα του διδακτικού προσωπικού για να μπορεί αυτό απερίσπαστο και μακριά από επιχειρηματικές πιέσεις να αφιερωθεί στη δουλειά του. Με μόνιμο προσωπικό διδακτικό στα ιδιωτικά σχολεία θα ασκείται καλύτερα και αποτελεσματικότερα και η κρατική εποπτεία σε αυτά. Και όλα αυτά φυσικά για το μεταβατικό χρονικό διάστημα που θα υπάρχει ακόμα ιδιωτική εκπαίδευση. Για τη μακροχρόνια πολιτική της πολιτείας πρέπει να είναι η κατάργησή της και η προσφορά από το κράτος δωρεάν παιδείας». Ποιος τα λέει αυτά? Παύλος Μπακογιάννης, Κυριακή 7 Νοεμβρίου 1976, στην εφημερία Το Βήμα της Κυριακής. Παρακαλώ να μπει όλο το άρθρο στα πρακτικά. Εμείς τίποτα από αυτά τα οποία περιγράφει τότε ο Παύλος Μπακογιάννης δεν εισηγούμαστε. Πολύ λιγότερα θα έλεγα εισηγούμαστε. Βέβαια τότε ο Μπακογιάννης ζούσε στον αστερισμό του πολιτικού βίου, όπου υπήρχε ένας πολιτικός ριζοσπαστισμός που έφερνε η μεταπολίτευση στη χώρα μας. Υπήρχαν κινήματα, διεκδικήσεις, υπήρχε ενδιαφέρον για μια πραγματική δημοκρατική εκπαίδευση στη χώρα μας μετά από το έρευος της επταετίας. Υπήρχε βεβαίως τότε και η ιστορία της σοσιαλμανίας σε πολλά εισαγωγικά. Εκατηγορείται ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για αυτά και για άλλα ζητήματα όταν σοσιαλμανής. Σήμερα ζούμε την εποχή κατά την οποία η αξιωματική αντιπολίτευση έχει δει το φως το αληθινό του νεοφιλελευθερισμού. Αλλά είναι να απαντήσει
η αξιωματική αντιπολίτευση με επιχειρήματα στην πολιτική της κυβέρνησης, πρέπει να απαντήσει ταυτοχρόνως με πιο ισχυρά επιχειρήματα στο παρελθόν του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού και όχι του νεοφιλελευθερισμού της παράταξής της. Δηλαδή στο παρελθόν εκείνου του καραμαλισμού. Είναι προφανές ότι η κατάργηση του καθεστώτος των αιτιολογημένων απολύσεων, γιατί αυτό συζητάμε σήμερα, από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με υπουργό παιδείας τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, άνοιξε μια μεγάλη τρύπα όλα αυτά τα οποία νωρίτερα ανέφερε ο Μαχαρίτης Παύλος Μπακογιάννης. Τώρα βεβαίως μου κάνει εντύπωση ότι ο κύριος Αρβανιτόπουλος υιοθετεί ανερυθρίαστα την προπαγάνδα των σχολαρχών για το νομοσχέδιο ότι έρχονται τα Σοβιέτ στην Ελλάδα. Παρακαλώ στα πρακτικά της Βουλής να κατεθεί το άρθρο του κυρίου Αρβανιτόπουλου, συνηγόρου των σχολαρχών, 12 Αυγούστου του 2016 στην εφημερίδα Τα Νέα. Είναι προφανές ότι οι αιτιολογημένες απολύσεις και το όργανο, συμβούλιο πέστε το, που κρίνει προτού το θέμα αχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, αποτελεί το αντικείμενο της πολιτικής δημόσιας διαφωνίας. Αν θα είναι η υπηρεσιακά συμβούλια ή κάποιο άλλο όργανο, υπάρχουν προτάσεις, τις ακούμε και τις συζητούμε, έχει μικρή σημασία. Το βασικό είναι να υπάρξει διακομματική συνεννόηση. Συζητούμε λοιπόν σχήματα που επί της ουσίας δεν έχουν μεγάλη διαφορά, αλλά θέτουν ένα όργανο που θα κρίνει επί του αν είναι αιτιολογημένες οι απολύσεις ή όχι. Πριν το θέμα αχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να κρατήσουμε το κλίμα σύγκλησης που φάνηκε στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων. Από διαφορετικούς δρόμους το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι, αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Φορτσάκης, συνέκλυναν στην επαναφορά του καθεστώτος των αιτιολογημένων απολύσεων, που είχε δυστυχώς ξυλωθεί επί Υπουργίας Διαμαντοπούλου και καταργήθηκε εντελώς επί Υπουργίας Αρβανιτόπουλου. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφερθώ στην δήλωση που έκανε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Απόστολος Κακλαμάνης, ο οποίος με παρησία διατυπώνει την άποψη υπέρ του νομοσχεδίου και μάλιστα στο επίμαχο αυτό ζήτημα. Παρακαλώ η δήλωση του κ. Κακλαμάνη να καταχωρηθεί στα πρακτικά της Βουλής. Αλλά υπάρχει και η δήλωση της ΓΕΣΕ που θα βάλουμε στα πρακτικά, νεότερη δήλωση. Καθώς επίσης και η δήλωση, η κοινή ανακοίνωση των τριών συνδικάτων των εκπαιδευτικών, της ΔΟΕ, της ΟΛΜΕ και της ΟΗΕΛΕ. Παρακαλώ και αυτή η δήλωση στα πρακτικά. Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα κοινωνικό μέτωπο υπέρ της εκπαίδευσης. Υπέρ της εκπαίδευσης όχι ως εμπόρευμα, αλλά ως κοινωνικό δικαίωμα. Αυτό διατυπώνεται στον έναν ή άλλο βαθμό, συμπίπτουν οι απόψεις με πολλά κόμματα μέσα στη Βουλή, διατυπώνεται και με την δράση, με τις ανακοινώσεις, με τις δημόσιες παρεμβάσεις των παραγόντων που ανέφερα νωρίτερα. Είναι επίσης σαφές ότι την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα κλίμα ανόρθωσης της αξιοπιστίας συνολικά της εκπαίδευσης μέσα από την ενίσχυση της αξιοπιστίας των εκπαιδευτικών και ειδικότερα ένα κλίμα ανόρθωσης της αξιοπιστίας συνολικά και της ιδιωτικής εκπαίδευσης μέσα από την δημιουργία συνθήκων που να μπορεί ο εκπαιδευτικός να ασκεί ανεπηρέαστος το λειτουργήμα του υπέρ της μορφώσεως των παιδιών μας. Αυτή την απόφαση δεν υπάρχει περίπτωση να την πάρουμε πίσω. Θα τη θέσουμε στην κρίση της Ελληνικής Βουλής, όσο και αν δημιουργούνται και παρακινούνται άλλου τύπου από τα ιδιωτελή συμφέροντα άλλου τύπου παρενέργειες και παρεμβάσεις. Η κυβέρνηση διαθέτει την νομοθετική πρωτοβουλία και την αυτονομία της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Αυτά για να μην υπάρχουν όνειρα θερινής ή μάλλον τώρα πια φθινοπορεινής νυχτός. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο περιλαμβάνεται
στο νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση αφορά τα φροντιστήρια. Είναι προφανές ότι τα φροντιστήρια πρέπει να λειτουργούν με στοιχειώδεις εργασιακές συνθήκες των νέων συνήθως σε ηλικία εργαζομένων εκπαιδευτικών σε αυτά. Καθιερώνουμε τη διαδικασία ώστε με 21 ώρες εργασία εβδομαδιαίως να έχουν πλήρη ασφάλιση κοινωνική, και αυτό σημαίνει και μια καλύτερη αμοιβή. Και είναι προφανές ότι για δεκάδες χιλιάδες, επαναλαμβάνω, νεότερους εκπαιδευτικούς είναι ένας δρόμος μια στοιχειώδους εργασιακής εξασφάλισης που ταυτοχρόνως τους δίνει δυνατότητα να μπορούν με καλύτερο τρόπο να εργάζονται απέναντι στα παιδιά στα φροντιστήρια. Υπάρχει και το ζήτημα που αφορά τα παράτυπα πτυχία, και αυτό έχει πολύ συζητηθεί. Θα ήθελα να πω ότι εμείς θα εφαρμόσουμε μετά από πολλά χρόνια απραξίας των προηγουμένων μνημονιακών κυβερνήσεων, και κυρίως είναι χαρακτηριστική και εξόφθαλμη η απραξία του σημερινού Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αν και ψήφισε τον νόμο Γιαννάκου, τον υποστήριξε, τον γνώριζε, κατόπιν ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης δεν τον εφήρμοσε. Εμείς τον εφαρμόζουμε. Τον εφαρμόζουμε και θα έχουμε συντόμως αποτελέσματα. Περίπτωση να ισχύουν άτυπα πτυχία δεν υπάρχει. Θα μπει τάξη. Για τα πλαστά δεν συζητούμε. Είναι το έργο της εισαγγελίας. Για το θέμα τώρα το θέμα των ελέγχων στα ιδιωτικά σχολεία. Πρέπει να σας πω ότι επί των ημερών της κυβερνήσεώς μας έγινε ο μοναδικός έλεγχος για τις κτηριολογικές προδιαγραφές που αφορά αυθαίρετα, πυροπροστασία, πρόσβαση για αμαία στα ιδιωτικά σχολεία από την ψήφιση του νόμου 4093 του 2012. Και θα έπρεπε όλοι αυτοί οι έλεγχοι να έχουν τελειώσει στις 31 Οκτώβου του 2013, τρία χρόνια πριν. Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία, σε σύνολο 219 ιδιωτικών σχολείων που έλεγξε ο ΕΟΠΕΠ, ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Παιδείας, τα σχολεία αυτά υπέβαλαν φάκελο για χορήγηση άδειας λειτουργίας. Το 27% από αυτά είχαν προβλήματα ως προς κτηριολογικές τους προϋποθέσεις. Από τα 102 σχολεία που εγκρίθηκε ο φακελός τους, μόνο το 30% δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα. Πρόθεση του Υπουργείου είναι να ολοκληρωθούν συντόμως όλοι οι έλεγχοι των ιδιωτικών σχολείων. Ακούμε ένα επιχείρημα αντιπερισπασμού. Με τα δημόσια, ο κτηριολογικός έλεγχος των δημόσιων σχολείων είναι έργο των Δήμων και των κοινοτήτων. Προχωρεί, όσο προχωρεί, θα επισπευθεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε τα ιδιωτικά, τα κτίρια των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στο έλεος των παρανομιών, που μπορεί να έχουν και συνέπειες για τη λειτουργία τους, πολύ σοβαρές. Προχωρώ στο θέμα της ειδικής αγωγής. Είναι μία τροπολογία η οποία κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση όπου συμμετείχαν περίπου 5.000 ενδιαφερόμενοι. Αναπτύχθηκε πλούσιος διάλογος και με αντιθετικά επιχειρήματα. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι για μας η ειδική αγωγή είναι υποχρέωση και δεν είναι απλώς μία από τις συνηθισμένες πολιτικάντικες ρουκέτες. Το αποδείξαμε εμπράκτως τη χρονιά που πέρασε, όπου υπήρξε ρεκόρ προσλήψεων αναπληρωτών για την ειδική αγωγή. Κάναμε και τώρα κάνουμε νέα βήματα για τη συμπερίληψη, ώστε το σχολείο να είναι για όλα τα παιδιά, χωρίς γκέτο για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Και αυτό σημαίνει διαφοροποιημένη διδασκαλία και συνεπώς επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού. Το ΙΕΠ θα προχωρήσει σε ανάλογο πρόγραμμα συντόμως. Σημαίνει επίσης προσλήψεις, αλλά και διορισμούς. Και τονίζω τη λέξη διορισμούς, διότι ειδικά η ειδική αγωγή έχει μικρό αριθμό μόνιμων διορισμών. Τη χρονιά που έρχεται, που θα προχωρήσουμε σε μόνιμους διορισμούς, κατά προτεραιότητα θα έχουμε διορισμούς στην ειδική αγωγή.
Όμως, θα ήθελα να αναφερθώ και στη δημιουργία εκατοντάδων νέων δομών ειδικής αγωγής. Μετά από 8 χρόνια αδιαφορίας για την κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών, ιδρύθηκαν φέτος και θα λειτουργήσουν από φέτος 531 τμήματα ένταξης, 61 σε νηπιαγωγεία, 344 σε δημοτικά και 126 σε γυμνάσια. 3 ειδικά νηπιαγωγεία, 6 ειδικά δημοτικά σχολεία, 5 ΕΕΚ, 9 ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια και 12 ηλικιακές τάξεις. Από την μεθεπόμενη σχολική χρονιά, όλα τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια, παλιά και νέα, δηλαδή 32 συν 9, θα λειτουργήσουν υπό τη νέα μορφή του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου Λυκείου 4 συν 4 χρόνια. Για τις προσλήψεις αναφέρθηκα νωρίτερα και θέλω να πω τούτο. Φέτος θα προσληφθούν 9.000 εκπαιδευτικοί για την ειδική αγωγή. Είναι εξασφαλισμένες οι πιστώσεις. Και ακόμα εξασφαλίσαμε άλλες 400 πιστώσεις για ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που θα ενισχύσουν το δίκτυο υποστήριξης των σχολείων και γενικής εκπαίδευσης. Αποτελέσματα. Υπερδιπλασιάζεται το σύνολο των σχολείων γενικής εκπαίδευσης που οι μαθητές τους θα τύχουν εξειδικευμένης εκπαιδευτικής και ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης από ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Οι προλαμβανόμενοι για το σκοπό αυτό δεν θα αμείβονται με τους μισθούς των προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας, αλλά με τους μισθούς των αναπληρωτών. Πράγμα που σημαίνει ότι διπλασιάζονται οι αποδοχές τους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Άρα μιλάμε για ένα σύνολο 9.500 εργαζομένων που θα στελεχώσουν την ειδική αγωγή κατά τη σχολική χρονιά 16-17. Θα ήθελα τελειώνοντας να αναφερθώ στο θέμα που έχει ανακύψει το ακούμε. Διατυπώνεται ένας φόβος. Μήπως οι πτυχιούχοι των ειδικών τμήματων ειδικής αγωγής δεν προσληφθούν. Αυτό δεν ισχύει. Η τροπολογία αφορά προσλήψεις αναπληρωτών. Έχουμε ανάγκη, επαναλαμβάνω, από 9.100 εκπαιδευτικούς. Είναι 2.000 οι εκπαιδευτικοί από τον Βόλο και το ΠΑΜΑΚ, οι πτυχιούχοι. Είναι σίγουρο ότι θα προσληφθούν. Πολλοί από αυτούς έχουν μεγάλη προϋπηρεσία, ακόμη και λόγω της προϋπηρεσίας τους έχουν το προσόν να προσληφθούν. Το ερώτημα το οποίο υπάρχει είναι πώς θα καλύψουμε την ανάγκη από το 2.200 ως το 9.100 του έκτακτου προσωπικού, του προσωπικού των αναπληρωτών. Και εκεί είναι λογικό να αξιοποιούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα και παρουσία στο έργο της ειδικής αγωγής στα σχολεία μας, ακόμη και δασκάλους, αυτό γίνεται τελευταία πενταετία, δεν είναι καινούριο, και δασκάλους οι οποίοι αναλαμβάνουν έργο στο χώρο της ειδικής αγωγής. Δασκάλους μάλιστα χωρίς προσόντα ειδικά, διότι είσαι σε ένα δίλημα. Τι θα κάνεις σε μια περίπτωση που υπάρχει ανάγκη μιας στήριξης? Θα αφήσεις το παιδί χωρίς στήριξη ή θα στείλεις ένα δάσκαλο να το βοηθήσει? Δεν είναι δική μας, επαναλαμβάνω, αυτή η πραγματικότητα. Την τελευταία πενταετία, από ό,τι έχω δει, εξαετία, από 500 έως 1.000 δασκάλους, χωρίς ειδική, είναι η αλήθεια, εξειδίκευση και προσόντα, προσλαμβάνει το δημόσιο για να στηρίξουν την ειδική αγωγή. Άρα, δεν υπάρχει κανείς φόβος να μην προσληφθούν φέτος όσοι είναι απόφοιτοι των δύο τμήματων ειδικής αγωγής. Για το θέμα τώρα των διορισμών που αφορά το μόνιμο καθεστώς, αυτό είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε και θα συζητήσουμε ως Υπουργείο συντόμως από τον Νοέμβριο για το σύνολο των εκπαιδευτικών. Διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σύστημα σαφές, κατά τη γνώμη μας, δίκαιο, προκειμένου να υπάρξουν μαζικοί διορισμοί. Άρα θα συζητήσουμε το θέμα αυτό και στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης βεβαίως θα ληφθούν υπόψη και τα καλώς ονομούμενα συμφέροντα των τελειωτών πτυχιούχων των δύο σχολών, παιδαγωγικών σχολών ειδικής αγωγής. Δεν χρειάζεται λοιπόν να φοβόμαστε. Έχουμε αποδείξει ότι συζητούμε, ότι λύνουμε προβλήματα και δεν δημιουργούμε. Έχουμε αποδείξει ότι είναι δυνατόν να προχωρήσουμε και σε ένα σύστημα διορισμών, μόνιμων διορισμών, τον Σεπτέμβριο
του 2017. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι ήδη από τα Χριστούγεννα. Πέρσι θέλαμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα για τον Νοέμβριο του 2016 των μόνιμων διορισμών. Δεν έγινε δυνατό για τον απλούστο λόγο ότι δεν είχε τελειώσει η πρώτη αξιολόγηση. Τώρα έχει τελειώσει και προχωρούμε. Για τα προσφυγικά, για το προσφυγικό θέμα. Η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στην αλληλεγγύη που έχει δείξει η κοινωνία, στην υποδοχή της κοινωνίας προς τους πρόσφυγες. Ανταποκρινόμαστε όχι μόνο στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, επαναλαμβάνω, αλλά και στο κλίμα αγάπης και αλληλεγγύης που δείχνει η κοινωνία. Το σχέδιο το έχουμε αναφέρει. Δεν μπορεί να διατυπωθεί σε ένα νόμο μέσα γιατί έχει πολλές μεταβλητές. Το γνωρίζουν αυτό το πράγμα. Ποια είναι η κατεύθυνση? Τμήματα ένταξης στα σχολεία γύρω από τα κάμπ. Νηπιαγωγία μέσα στα κάμπ, διότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας δεν φεύγουν εύκολα μακριά από τη μητέρα τους, ούτε η μητέρα τα αφήνει να φύγουν. Σχολικές μονάδες σε όσα κάμπ είναι εκτός και μακριά από τον οικιστικό ιστό, συνεπώς δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν για τάξεις υποδοχής και ένταξης σε σχολεία της περιοχής. Έχουμε εξασφαλίσει από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης 9 εκατομμύρια ευρώ για τις μετακινήσεις. Έχουμε 7 εκατομμύρια από κοινοτικούς φόρους για την οργάνωση και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ενημερώσω την ελληνική αντιπροσωπεία ότι 24 εκατομμύρια βιβλία έχουν πάει από τα μέσα Αυγούστου σε όλα τα σχολεία της χώρας. Και αυτό το αυτονόητο δεν ήταν αυτονόητο όταν, για παράδειγμα, τη χρονιά της κυρίας Γεματοπούλου, μέχρι το Δεκέμβριο τα μαθήματα γίνονταν με φωτοτυπίες. Επίσης, 20.800 αναπληρωτές, που οι περισσότεροι, η μεγάλη πλειοψηφία τους, επιδιώκουμε να πάνε από τις πρώτες μέρες στα σχολεία και όχι κατά κύματα μέχρι το Δεκέμβριο, όπως συνέβαινε τα τελευταία 20 χρόνια και ιδιαίτερα τα χρόνια των μνημονίων. Το άνοιγμα των σχολείων στην ώρα τους είναι κέρδος για ολόκληρη την κοινωνία. Σηματοδοτεί τη σταθερή επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα για να βγει από την κρίση. Καθιστά ακόμη πιο αξιόπιστο το δημόσιο σχολείο. Γι' αυτό λίγες μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία είναι λάθος να στείνεται κομματική αντιδικία και να μετατρέπεται το άνοιγμα των σχολείων ως, όπως υπόθηκε από την Εθνική Αντιπολίτευση, η μητέρα των μαχών. Και από κοντά να αθρίζονται νοοτροπίες του πελατειακού κράτους στην εκπαίδευση και αντιλήψεις ενός κακώς εννοούμενου κυδαιμονευόμενου συνδικαλισμού με μοναδικό στόχο να καθυστερήσει το άνοιγμα των σχολείων έστω σε ορισμένα σημεία, μπας και υπάρξει φθορά της κυβερνητικής εικόνας. Στην πρώιμη αισίας διατάξεως ήδη στη Βουλή σε λίγο καιρό, όταν το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού το επιτρέψει συντόμως, θα παρουσιάσει η καθεμιά παράταξη το σχέδιό της για το σχολείο. Για μας είναι το σχέδιο της δημοκρατικής μεταρρύθμισης εκπαίδευσης για ένα σχολείο ποιότητας και ισότητας, για την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Αυτό το δημόσιο σχολείο υπονομεύει ο νεοφιλελευθερισμός, όταν μάλιστα επαναφέρει σήμερα και την ιστορία με τα κουπόνια. Να μην έχει το κράτος την ευθύνη για τη λειτουργία του σχολείου, αλλά δίθεν να υπάρχει επιλογή του γονιού να παίρνει το κουπόνι, το αντίτιμο των διδάκτρων, και να επιλέγει σε ποιο δημόσιο ή σε ποιο ιδιωτικό σχολείο θα πάει τα παιδιά του. Στη χειρότερη των περιπτώσεων, αυτό σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, μια πλήρη διάλυση και της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Στην καλύτερη, σε πολλά εισαγωγικά, σημαίνει αδιαφάνεια και διαφθορά. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει δημόσιο χρήμα, το οποίο το ενθυλακώνει ο καθένας και το αξιοποιεί κάτω δοκούν, με συναλλαγές που δεν γνωρίζουμε για να πάνε τα παιδιά τους στο ένα ή το άλλο σχολείο. Είναι η λογική που θέλει σχολεία πολλών ταχυτήτων. Όχι καλά σχολεία, αλλά σχολεία τα οποία για κοινωνικούς λόγους θα ενισχύονται και σχολεία τα οποία για κοινωνικούς λόγους θα καταβαραθρώνονται. Εμείς θέλουμε όλα τα σχολεία να είναι καλά, να είναι άριστα.
Δεν θέλουμε σχολεία τα οποία θα λειτουργούν στη βάση συνταγών του Φρίτμαν και του Πινοσέτ. Σχολεία δηλαδή που καταπαραθρώνουν το δημόσιο χαρακτήρα του σχολείου της γειτονιάς. Κύριε Υπουργέ, να τελειώνω. Τελειώνω και δίνουν κέρδη στην ιδιωτική εκπαίδευση. Μια ιδιωτική εκπαίδευση την οποία μάλιστα η Νέα Δημοκρατία θέλει να την αφήσει ασίδωτη, χωρίς κανένα νομικό έλεγχο, χωρίς καμία εποπτεία του κράτους, όπως λέει η κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα.